Σήμερα, 2 Μαρτίου, γιορτάζει ο Παπα-Νικόλας ο Βλανάς. Τι Άγιος ήταν αυτός, τι μορφή ήταν αυτή, τι υπέροχος απλός παππούλης, τι αγιασμένη ψυχή γεμάτη αγάπη. Ο Παπα-Νικόλας ο Βλανάς, λοιπόν, άφησε διαδόχους, έτσι γίνεται με τους Αγίους, τον Πάπα Φώτη από τη Μυτιλίνη. Γι' αυτόν θα πούμε σήμερα. Γι' αυτόν τον Παπα. Τώρα σήμερα, τι να σας πω, απ' τη μια μεριά πετάω από τη χαρά μου και απ' την άλλη τη μεριά ντρέπομαι, γιατί πρέπει να μιλήσω για κάποιον ο οποίος ήταν αετός, όχι άγιος, άγγελος ήταν. Ήταν αυτός για τον οποίον έλεγε ο ίδιος ο Γεροπαΐσιος: «Τι έρχεστε, μωρέ, εσείς οι Μυτιλινοί εδώ στο Άγιον Όρος και ψάχνετε Αγίους? Εσείς έχετε έναν Άγιο ο οποίος είναι άγγελος». Παπαφώτης, λοιπόν. Παπαφώτης ο Λαβριώτης, αλλά Παπαφώτης ένας Άγιος που όταν άρχισα να τον γνωρίζω πριν λίγο καιρό που πήγα στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, τρελάθηκα, διαβάζω, ακούω από τον κόσμο και τρελαίνομαι, χαίρομαι, πετάω. Καταρχάς έγινε μοναχός και είχε πνευματικό τον Παπατίχωνα. Άλλη λατρεία μου ήταν ο Παπατίχωνας. Ήταν αυτός που έγινε, που τον έκανε μοναχό και τον καιρό Παΐσιο. Άρα είναι τι, πνευματικά αδέρφια με τον καιρό Παΐσιο. Άλλος Άγιος που πετούσε. Τους έβαλε και αυτούς να πετάνε. Πήγα λοιπόν στη Λέσβο, προσκύνησα στον τάφο, το άκουσα ιστορίες από τον μαθητή του εκεί, τον Παπαδημήτρη. Βρήκα τον πατέρα Θεμιστοκλή, αυτός που έγραψε τα βιβλία τα υπέροχα για τον Παπαφώτη. Και μάλιστα η διήγηση λέει ότι εκεί που τα έγραφε, ενώ ήταν πολύ παππούς και έφευγε αυτή τη ζωή, 100 χρόνια, 98 χρόνια έζησε ο Παπαφώτης. Ένας κοντούλης, μικρούλης, ξυβόλητος, ποτέ δεν φορούσε παπούτσια, ποτέ δεν φορούσε κάλτσες, χειμώνα, καλοκαίρι, με ένα ράσο, τίποτα άλλο, ούτε από μέσα τίποτε δεν φορούσε. Και ό,τι είχε τα έδινε, ό,τι είχε τα μοίραζε, ό,τι καν είχε χρήματα δεν ήταν δικά του. Και έχτισε και ένα υπέροχο εκκλησάκι, μοναστηράκι στον Άγιο Λουκά, τον νεομάρτυρα από εκείνα τα μέρη. Και μιλούσε, έλεγε για την Παναγιά πόσο όμορφη είναι, πόσο γλυκιά είναι, πόσο τρυφερή στην όψη, πόσο λάμπει. Και όταν το έλεγαν, πού την ξέρεις εσύ, τη βλέπω, την έχω δει. Πετούσε από τόπο σε τόπο. Την ίδια μέρα ήταν σε σπίτια στη Λέσβο, την ίδια μέρα ήταν σε σπίτια από κατοίκους της περιοχής που τους γνώριζε, ήταν και στην Αθήνα. Ήταν φιλάνθρωπος, έδινε, βοηθούσε, προσπαθούσε να βοηθήσει και πνευματικά έλεγε να εξομολογούν τον κόσμο, να εξομολογούν, ατελείωτες ώρες εξομολογούσε. Και πολλές φορές στο τέλος και με έναν έκθαμβοι όλοι, χωρίς να τους ρωτήσει το όνομα, έλεγε του δούλου του Θεού Γεωργίου, της δούλης του Θεού Κωνσταντίνας, της δούλης του Θεού Ελένης, της δούλης του Θεού Ελπίδας. Εξομολογούσε και ήξερε τα ονόματα, ήξερε τι λένε, ήξερε τι σκέφτονται, ήξερε τι έχουν κάνει στη ζωή τους. Αυτός λοιπόν ο Άγιος που ήδη στις ψυχές και τις καρδιές όλων μας γιορτάζεται ως Άγιος, θα έρθει σύντομα η ώρα που θα τον εγγράψει η Εκκλησία μας στο Αγιολόγιο
και θα τον προσκυνάμε ως Άγιο. Αυτή την Κυριακή όμως, αυτή την Κυριακή θα έχουμε το μνημόσυνό του. Ίσως το τελευταίο του μνημόσυνο και μετά θα έχουμε τη γιορτή του. Την Κυριακή λοιπόν, 7 του μηνός, το πρωί στη λειτουργία, 9 η ώρα περίπου, ο μαθητής, το Παπαδημήτρης, θα κάνει το μνημόσυνό του. Εκεί στον Τρίγωνα, που ήταν το εκκλησάκι που λειτουργούσε στον Άγιο Αντώνιο και εκεί που είναι και ο τάφος του. Να τον προσκυνήσετε όσοι είστε από εκεί και μπορείτε να πάτε. Πόσο θα ήθελα, μωρέ, κι εγώ να φάω, αλλά όπως είναι τα μέτρα εδώ σε Θεσσαλονίκη δεν μας αφήνουνε. Για να δούμε του χρόνου. Θα πάμε του χρόνου και θα τον προσκυνήσουμε στο αγιολόγιο πλέον της εκκλησίας μας. Κυριακή λοιπόν το πρωί, εσείς οι Μυτιλινοί από εκεί και όσοι μπορείτε από τα γύρω νησάκια να πάτε και επιτρέπετε να προσκυνήσετε στον τάφο του και να φάρετε την ευλογία του. Όλοι όμως την Κυριακή να τον θυμηθούμε και να κάνουμε το σταυρό μας για τούτον εδώ, τον παππούλη τον αγιασμένο, τον τρελούτσικο. Γι' αυτό τον αγαπάω εγώ, γιατί ήταν τρελούτσικος, γι' αυτό τον αγαπάω. Η τρελή με τους τρελούς, ναι. Να έχουμε την ευχή λοιπόν του Παπαφώτη του αγιασμένου.